σύναξη της ομιγύρεως αγαπητοί μου αδελφοί χριστιανοί, σεβαστέ μου συμπρεσβύτερε, πατέρα Χριστοφόρε και αγαπητοί αδελφοί, σύναξη των Αγίων που ανέπαυσαν την χάρη του Θεού στη ζωή τους, ανά τους αιώνες, όλους τους μέχρι σήμερα Αγίους, εορτάζουμε αύριο και σήμερα στον Εσπερινό της εορτής των Αγίων πάντων που ο ημνογράφος τους ονομάζει βλαστούς Ευαγγελίου και καρπούς αμαράντους, δηλαδή οι Άγιοι είναι αυτοί που βλασταίνουν στο δέντρο της πίστεως. Κτίζουν την ζωή τους την πνευματική πάνω στο δέντρο του αοράτου Θεού που έγινε άνθρωπος του Ιησού Χριστού. Και εμείς απόψε εδώ σε αυτό το ιερό σέμνομα στο παρεκκλήσιο του μεγάλου προφήτου, του προφήτου Ελισσαίου, αναμυμνισκόμεθα αυτόν τον άνδρα της Παλαιάς Διαθήκης, της εποχής εκείνης που ο Χριστός μιλούσε μέσα από τους ανθρώπους που δεν τον είχαν δει ακόμη. Γιατί στην Καινή Διαθήκη ο τελευταίος που δεν τον είχε δει ήταν ο πρόδρομος και έκλεισε έτσι η χωρία των προφήτων. Μετά ταύτα οι υπόλοιποι δεν είναι πλέον προφήτες αλλά είναι αποστολή του, είναι μαθητές του. Τον είδαν, τον ψηλάφισαν, συνέφαγαν μαζί του συνέπειαν και τους έδωσε ως βρώμα και πόμα το σώμα και το αίμα του. Ο προφήτης αυτός, ο Ελισέος που το όνομά του σημαίνει ότι ο Θεός σώζει τους ανθρώπους, πιστοποιεί με την δράση Του ότι η χάρη του Θεού αδελφή μπορεί να επηρεάσει και τους πιο σκληρόκαρδους ανθρώπους πολλές φορές. Μόνον εκεί που η χάρη του Θεού επενεργεί, ο άνθρωπος αλλάζει. Και έτσι ο προφήτης ανήκοντας τον όμιλο των προφητών που ήταν πέριξ του προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου ένας από τους 50 ακολούθους μαθητές του προφήτη Ηλία είναι ο Ελισέος και γιατί αυτός παίρνει την θέση του Ηλία γιατί σε αυτόν αξίζει να συνεχίσει το έργο το προφητικό γιατί εκείνος αδελφοί διεκδικεί την θέση του προφήτου. Του λέει ο Ηλίας θες κάτι Ελισέ και του λέει ζητάω δυο φορές τη χάρη που ήρθε και επαναπαύθηκε σε σένα. Δεν θέλω μια φορά να με σκεπάζει ο Θεός αλλά θέλω διπλή τη χάρη και του απαντά ο προφήτης Ηλίας το αίτημα που κάνεις είναι πολύ σκληρό είναι πολύ διεκδικητικό θα λέγαμε με πιο σύγχρονους όρους. Και όμως του λέει αν επιτρέψει ο Θεός παιδί μου και με δεις να αναλαμβάνομαι στους ουρανούς να ξέρεις ότι αυτή η χάρη διπλή θα επαναπάβεται σε εσένα. Διότι ο δάσκαλος χαίρεται να βλέπει τους μαθητές του να προοδεύουν. Και ο Ηλίας Περνώντας το ποτάμι χτυπάμε το ραβδί του και ανοίγει ο Ιορδάνης ποταμός και πηγαίνει στην απέναντι όχθη. Ο Ηλισέος προσπαθεί και αυτός να κάνει το ίδιο, αλλά δεν επιτρέπεται και βλέπει τον γέροντά του και προφήτη Ηλία από μακριά να χάνεται στους ουρανούς. Και ο Ηλίας του πετά την κάπα του, τη μιλωτή του, μιλωτή Ελισέ, λέει το τροπάριό τους που είναι κοινό. Και έτσι βλέπει και έχει και την απόδειξη της διπλής χάριτος αδελφή. Κανένας Άγιος του Θεού δεν λυπάται όταν κάποιος άλλος Άγιος προοδεύει, αλλά αντίθετα χαίρεται, δοξάζει τον Θεό. Όταν πήγαιναν στον Όσιο μας τον Παΐσιο τον Αγιορείτη από την Αθήνα και του λέγανε ότι είναι πνευματικά του α... παιδιά του άλλου οσίου μας, του Πορφυρίου, του Καυσοκαλυβίτου. Δεν έστενοχωρεί του αλλά έλεγε ότι εγώ ο Παΐσιος είμαι μια ασπρόμαυρη τηλεόραση. Όσοι την θυμάστε, ξέρετε ότι δεν μπορούμε να έχουμε πολλές απαιτήσει από μια ασπρόμαυρη τηλεόραση ενώ λέει ο Πορφύριος κάτω στην Αθήνα είναι έγχρωμη τηλεόραση. Είδατε οι Άγιοι όχι μόνο δεν στενοχωριούνται να ταπεινωθούν αλλά τον άλλον τον ανεβάζουν υψηλά. Έτσι και ο Ηλίας. Ενώ ανελήφθη στους ουρανούς και πήγε εκεί που η χάρις του Θεού υπέδειξε για Αυτόν άφησε στο πόδι του την συνέχειά του που είναι συνέχεια της φωνής του Θεού άφησε τον Ελισέο για να μας θυμίζει ότι ο Θεός είναι ο Σωτήρας αυτός που μας σώζει από τα δεινά και ξέρετε αδελφοί δεν είναι τόσο μεγάλα δεινά οι αμαρτίες, τα αμαρτήματα, τα μικρά ή μεγάλα που έχουμε. Το μεγαλύτερο δεινό είναι η διακοπή της σχέσεώς μας με τον Θεό. Και οι σχέσεις με τον Θεό αδελφοί δεν είναι θεωρητική, είναι εμπράγματοι. Φέρνετε εσείς το πρόσφορο που ζυμώνετε έτσι όπως παραλάβατε, με τα καθαρά και ειδικά σκεύη. Το τυλίγετε όχι σε χρυσόχαρτα και σε χαρτοπετσέτες, αλλά στην ωραία άσπρη ειδική πετσέτα που έχετε για αυτήν την εργασία. Το φέρνετε στα χέρια του ιερέως, όχι από εδώ και από εκεί. Αν δεν είναι ο ιερεύς θα το δώσετε κάπου αλλού. Και εκείνος τα φυλάσσει στο ιερό για να τα χρησιμοποιήσει, ναι, το ψωμί και το κρασί που εσείς φτιάξατε στο σπίτι σας, καταδέχεται ο Τρισάγιος Θεός με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος να γίνουν σώμα και αίμα Χριστού το οποίο σώμα και αίμα Χριστού αυτό το μικρό κομμάτι του ψωμιού και το ελάχιστο κρασί μεταβάλλεται, δεν μετουσιώνεται, δεν αλλάζει η ουσία μεταβάλλεται με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος σε σώμα και αίμα Χριστού και μας θρέφει οι προφήτες αυτό το ζητούσαν να το ζήσουν και δεν επέτρεψε ο Θεός να το ζήσουν. Εμείς που αυτό το διαρκές παρόν του Θεού στη Θεία Λειτουργία και στις ζωές μας αφού εμείς ερχόμαστε στη Θεία Λειτουργία και συναποτελούμε το σώμα, και το, το σώμα του Χριστού δεν καταλαβαίνουμε αυτήν την δωρεά, δεν καταλαβαίνουμε αυτό το χάρισμα δεν καταλαβαίνουμε ότι η φωνή του Θεού φωνάζει, ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα» έχει ζωή αιώνιον. Όχι αυτός που λέει θεωρίες, όχι αυτός που λέει ωραία λόγια, όχι αυτός που προσεύχεται φανταστικά ή αφερετικά, δηλαδή χωρίς να σκέπτεται την ώρα της προσευχής, αλλά η αφαιρετικα δηλαδη χωρις να σκεπτεται την ωρα είναι ότι τους πειρασμούς που βιώσαμε αυτούς τους περίπου τρεις μήνες που μείναμε πολλοί από εμάς ακοινώνητοι, ας το κάνουμε ως πνευματικό εφαλτήριο να αλλάξουμε στάση ζωής έναντι του Ιησού Χριστού και της Θείας Του ευχαριστίας και μεταλήψεως. Αδελφοί, για να μην χρειαστεί και σήμερα ένας προφήτης να φωνάζει σαν τον Ελισσέο Ας αλλάξουμε ρότα γιατί τα πλοία που πηγαίνουν κόντρα στον άνεμο μπορούν να γκρεμοτσακιστούν αλλά σε αυτά τα πλοία αν μπει καπετάνιος ο Ιησούς Χριστός δεν κινδυνεύουν. Αυτά είναι τα πλοία των καρδιών μας. Ο καθένας από εμάς πέφτει σαν πλοίο, σαν καριδότσουφλο μέσα στον ωκεανό των τόσων δυσκολιών. Ας παρακαλέσουμε αδελφοί τον προφήτη να μας δείχνει το θέλημα του Θεού. Η λέξη προφήτης και η ουσία της διακονίας είναι να προλέγει αυτά που μέλη να συμβούν. Και ο προφήτης μας υποδεικνύει ακόμη ακόμη και με το όνομά του ότι ο Θεός σώζει αυτό να μην το ξεχνούμε. Και επίσης και με αυτό θα τελειώσω όταν προσεγγίζουμε τα Άγια Μυστήρια να είμαστε με συνέστηση πνευματική, να πατάμε στα πόδια μας πνευματικά, να έχουμε γονατίσει ενώπιον του Θεού αλλά και του Ιερέα Πνευματικού για να δεχθούμε τη συγχώρηση. Και αφού ο Θεός αδελφοί μας αγκαλιάζει, εμείς να ανταποδώσουμε το φίλημα των ποδών Του να πηγαίνετε στι εικόνε του Ιησού και να καταφυλείτε τα πόδια του Θεού και Σωτήρα μας. Γιατί αυτά τα πόδια δεν είναι πόδια ανθρώπου και θεανθρώπου με άνεση, αλλά είναι τα πόδια του καταπληγωμένου λυτρωτού μας που σταυρώθηκε και αναστήθηκε και αναλήφθηκε εις τους ουρανούς και έστειλε το Άγιο Πνεύμα να φωτίζει τους προφήτες, τους Αποστόλους, τους μάρτυρες και όλους τους Αγίους της Εκκλησίας. Ο καθένας από εσά έχει ένα όνομα που του χαρίστηκε την 8η ημέρα με την ονοματοδοσία και επισημοποιήθηκε με το Άγιο του βάπτισμα. Έχετε όλοι έναν προστάτη και όλοι μαζί απόψε έχουμε προστάτη τον Άγιο Προφήτη Ελισσαίο. Ας παρακαλέσουμε πάντα στους Αγίους να ευλογούν και να αγιάζουν ημάς ολοτελείς εν πνεύματι Κυρίου Παντοκράτορος. Αμήν.